πάμε μέσα στον κήπο για να αναπνεύσουμε το άρωμα της Ορθοδοξίας. Και μέσα στον κήπο αυτόν, στον αθώνα αυτόν των πνευματικών, υπάρχουν τρία λουλούδια που έχουν ευωδία αθάνατον. Λουλούδια πνευματικά, λουλούδια πίστεως και αιρετής, λουλούδια αθάνατα, λουλούδια που δεν θα μαράνει ο χρόνος. Το ένα λουλούδι είναι ο Άγιος Βασίλειος. Το άλλο λουλούδι είναι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το τρίτο λουλούδι είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επικρατεί μια ιδέα ότι τάγατες, ότι η εποχή των τριών ιεραρχών ήταν μια χρυσή εποχή. Επικρατεί μια ιδέα ότι όπως ήσαν οι τρεις ιεράρχοι, ήταν και όλοι οι άλλοι άνθρωποι της εποχής. Λάθος. Και στην εποχή των τριών ιεραρχών ήταν μια κοινωνία που μόλις αναδύεται μέσα από τον ιδωλατρικό ωκεανό. Ήταν μια εποχή που παρουσίαζε κακία σε λατώματα, πάθη, εγκλήματα, σκάνδαλα, πλάνα, αιρέσεις, φοβεράς. Και μέσα σε αυτή την εποχή έζησαν οι τρεις ιεράρχοι. Δεν παρεσύρθησαν από τα ρεύματα της εποχής. Εδώ είναι το μεγαλείο των τριών ιεραρχών. Δεν παρεσύρθησαν από τα ρεύματα τα σύγχρονα της εποχής των. Αλλά αντεστάθησαν εναντίον του ρεύματος της εποχής των. Επολέμησαν ανδρείως και γενναίως. Και είναι πλέον τα πρότυπα των αγωνιστών της χριστιανικής μας παρατάξεως. Από τη ζωή των ως αγωνιστών θα κάνω μία ανθολογία. Θα παρουσιάσω ειδημερικά στιγμιότυπα της Αγίας των Ζωής ως αγωνιστών, ως τιμίων στρατιωτών της Εκκλησίας του Χριστού μας, τα οποία θα προβάλλω ενώπιόν σας ως παραδείγματα για να μιμηθούμε και εμείς αναλόγως την ζωή των τριών τούτων αγωνιστών. Πρώτος είναι ο Μέγας Βασίλης. Δάκρυα μας έρχονται στα μάτια. Επεκράτει ο ριανισμός. Φοβερά αυτή αίρεσης που κατεβίβαζε τον Χριστό από τα άστρα και τον έριπτε κάτω στη γη και τον έκανε εκείνον άνθρωπο. Αυτοκράτορ ήταν και αυτός αριανός, ο παδός της αιρέσεως. Εκάλεσε τον Μόδεστον, ένα Μόδεστον υποτακτικό του, και του λέει θα πας στη Μικρά Ασία και θα κάνεις όλους τους επισκόπους και όλη τη Μικρά Ασία να γονατίσεις την αίρεση και να υπογράψουν όλοι, ένα χαρτί να υπογράψουν. Πήρε το χαρτί ο Μόδεστος και άρχισε να περιοδεύει τη Μικρά Ασία και να πηγαίνει στις διαφόρους πόλεις και να υποχρεώνει με απειλάς, να αναγκάζει με απειλάς να υπογράφουν την δήλωση ότι είναι αριανοί. Όλοι υπέγραφαν. Έφτασε στην Κεσάρια. Μπήκε με το άρμα του μέσα και με τους στρατιώτες του στην Κεσάρια. Ήταν εύκολο μέσα στην Κεσάρια να καταλάβεις ποιο ήταν το σπίτι του Μεγάλου Βασιλείου. Πού έμεινε ο Μεγάλος Βασίλειος. Γιατί. Ήταν το τελευταίο σπίτι που έσβηνε τα φώτα τη νύχτα. Όλοι κοιμούντο, ένα δεν κοιμάτο. Μέχρι των πρωινών ωρών. Μελετών, προσευχόμενος, σκεπτόμενος, προς δακρύων. Της Επισκοπής του Μεγάλου Βασιλείου. Πήγε εκεί, χτύπησε, τον δέχτηκε. Τι ζητεί, μια υπογραφή. Τι λέει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται γιατί. Μου το απαγορεύει ο δικός μου βασιλιάς. Ο αιμός βασιλεύς απαγορεύει να βάλω μια τέτοια υπογραφή. Ο αιμός βασιλεύς απαγορεύει. Απαγορεύει λέγει να βάλω την υπογραφή. Τότε του λέει, τι κοιτάζεις εδώ πέρα. Με εδώ κάτω. Υπογράψανε τόση και τόση. Είπα τη στρατηγή και μεγάλα πρόσωπα. Του λέγει, ο χριστιανισμός δεν χαρακτηρίζεται, δεν μετρέται ο χριστιανισμός, δεν ζυγίζεται ο χριστιανισμός με τα μεγάλα ονόματα. Ο χριστιανισμός μετρέται, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, μαζί από τους πιστούς, τους πραγματικούς πιστούς, λέει. Δεν μετρέται με τους επιστήμονες, μετρέται με την πίστη, την ακμαία και την φλογερά. Δεν μου κάνει εντύπωση αν υπογράφουν αυτοί, δεν έχουν καμιά αξία αυτά τα πράγματα σε εμάς. Λέει, καλά λέει, τι επιμένεις, επιμένω. Μα επιμένω λέει, δεν φοβάσαι θα σου κάνει βασιλιάς. Δεν μου λες θα μου κάνει λέει, γιατί, τι είναι λέει, ποια είναι αυτά που μπορεί να μου κάνει. Τρία λέει, μπορεί να σου κάνει λέει, ή να σου δημεύσει την περιουσία. Ή να σε κάνει, ή εξορία, ή θάνατο. Εμιδίασε ο Μέγας Βασίλειος. Έχεις τίποτα άλλο χειρότερο. Έχεις τίποτα άλλο. Δήμευση περιουσίας. Ένα ράσο και ολίγα βιβλία. Τίποτα άλλο.
εξορία του κυρίου Υγή και το πλήρωμα αυτής. Όπου να πάω εξόρεστος είμαι. Θάνατο, όλε, ας έρθει ο θάνατος. Ας έρθει. Εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό, το θάνατο δεν το φοβούμε. Εμείς το θάνατο τον θεωρούμε, τι τον θεωρούμε. Τον θεωρούμε ευεργέτη. Ακούτε, ευεργέτη. Ευεργεσία τον θεωρούμε. Άκουε αυτός, άκουε ο μόδεστος, άκουε τα λόγια αυτά και παραξενεύεται. Και του λέγει, γινόμεθα τάπητας και μας πατάνε όλοι. Χάνομαι, θεωρούνται χριστιανοί κουτί, έτσι, στα υλικά πράγματα. Στα υλικά πράγματα, στην εκδίκηση των υλικών πραγμάτων, τάπητες γίνομαι και μας πατάνε όλοι. Αλλά, όταν παρουσιαστεί δόγμα, πίστης, ηθική, δεν υποχωρούμε. Δεν υποχωρούμε σε κανέναν. Άκουε ο μόδεστος, λέει τέτοια λόγια, λέει, δεν τα άκουσα πουθενά, λέει. Το απαντάει ο Μέγας Βασίλης. Φαίνεται ότι δεν βρήκες επίσκοπο. Δεν βρήκες ακόμα επίσκοπο. Αυτή λοιπόν ήταν η αντίσταση που έφερε ο Μέγας Βασίλειος και μέσα στην Κεσάρια και ενώπιον του Μοδέστου και του Αυτοκράτορος. Αλλά ας αφήσουμε το Βασίλειο να δούμε το πνεύμα της αντιστάσεως που διέκρινε τον Γρηγόριο των φίλων του. Πρώτα-πρώτα το πνεύμα της αντιστάσεως ήταν μέσα στην Αθήνα. Δεν επηρεάστη από τα κακά παραδείγματα. Ξέρετε ποιον είχε δίπλα του ο Γρηγόριος μέσα στο σχολείο που εσπούδαζε. Γιατί καμιά φορά οι νέοι μας λένε, μα τι να κάνω, πάω στο σχολείο, πάω στη σχολή, βλέπω αυτούς και αυτούς και αυτούς. Λοιπόν, στη σχολή που επήγαινε ο Γρηγόριος ο Ναζανζινός, ξέρετε ποιον είχαν. Είχαν τον Ουλιανό τον Παραβάτη. Κι όμως από το παράδειγμα του Ουλιανού του Παραβάτου δεν επηρεάστηκε ο Γρηγόριος, αλλά πολέμησε εναντίον των ιδεών και των σκέψεων και των επιθυμιών του Ουλιανού του Παραβάτου. Κατόπι έγινε, πήγε κατόπι πρεσβύτερος. Πρεσβύτερος τον καλέσανε στην Κωνσταντινούπολη. Επεκράτη ο αριανισμός. Οι αριανοί, οι αιρετικοί, επήρανε όλες τις εκκλησίες και αφήσανε μόνο μια εκκλησιά μικρή, πολύ μικρή, στην άκρα της πόλεως, την λέγανε ο ναός της Αναστασίας. Εκεί έμεινε, εκεί άρχισε να κηρύττει. Εκεί εξεφώνησε τους περιφήμους λόγους του περί Αγίας Τριάδος. Από εκεί επήρε το όνομα Θεολόγος. Καταρχάς δεν του δώναν καμιά σημασία. Αλλά κατόπι άρχισε να σύει με τα κηρύγματά του ολόκληρο την πόλη. Οι αριανοί, οι αιρετικοί εφρίαξαν εναντίον του, ελίσαξαν, σκυλιά λυσασμένα. Τι το έκαναν. Μια μέρα το Πάσχα, μπήκανε μέσα με ρόπαλα και ξύλα και με λιθάρια και άρχισαν να λιθοβολούν το εκκλησίασμα και τραυμάτισαν θανασίμως τον Γρηγόριο τον Ναζανζινό. Σχεδόν η μηθανής εξήλθε από το γράμμα αυτό της νυχτός του Πάσχα μέσα αγωνιζόμενος για την Ορθόδοξο πίστη. Ηγονίστη εναντίον των αριανών. Ηγονίστη εναντίον του Ουλιανού. Ηγονίστη εναντίον των αρέσεων της εποχής. Ηγονίστη ακόμα και ευγενέστερων. Ποιο, χρειάζεται και ένα αυγό. Ποιο, υπάρχουν και ευγενήσιτε. Ποιε είναι ευγενιζίτε. Ότι στην πόλη μέσα μαζευτήκαν οι επίσκοποι όλοι και απίθυναν κατηγορητήριο εναντίον του Γρηγορίου του Θεολόγου, μη υποφέρονται στην δόξα του και την τιμή και την υπόλοιψη που απελάμβανε από την πόλη ολόκληρον. Και τον κατηγορούσαν ότι δεν κάνει τα χατήρια τους. Δεν κάνει τα χατήρια τους. Τους εκάλεσε λοιπόν όλους και τους λέει, ακούστε, εγώ βαδίζω με τους κανόνες της Εκκλησίας. Εάν εσείς, εάν δεν είμαι αρεστός σε εσάς, εγώ δεν ήθελα να κάνω τα χατήρια σας. Εγώ ήθελα να κάνω το θέλημα του Χριστού. Εάν δεν σας κάνω, διαλέξετε κάποιον άλλο να σας κάνει αυτά που θέλετε. Εγώ δεν κάνω για σας. Φεύγω και πάω στην έρημο. Και τότε ξεφώνησε τον περίφημο συντακτήριο λόγο του μέσα στον ναό. Το τέλος του μας ενδιαφέρει. Τεκνία μου λέει. Παιδιά μου. Φυλάσαστε την παρακαταθήκη. Μέμνηστε. Δύο λέξεις. Μέμνηστε τον λιθασμό. Θυμηθείτε τα λιθάρια που ρίψαν εναντίον μας αιρετικοί. Η Αγία Τριάς. Το αιμόν. Μελέχημα και εντρίφημα. Φυλάθη πάντασή μας. Κατά τον τρόπο έφυγε. Ο Γρηγόριος ο Ναζανζινός από την Κωνσταντινούπολη. Αλλά ας αφήσουμε το Βασίλειο, το Γρηγόριο τον Ναζανζινό και ας έρχομαι στο Χρυσόστομο.
Χρυσόστομος, ολόκληρο στη ζωή του είναι μια επανάσταση. Ολόκληρο στη ζωή του είναι μια μάχη. Μάχη. Εναντίον των ιδωλατρικών τελετών και διασκεδάσεων. Εναντίον των θεάτρων. Εναντίον των υποδρομιών. Εναντίον πάση ασέμνου διασκεδάσεω. Αλλά ο σκληρότερο αγών που έδωσε και έπεσε ήταν ο αγών εναντίον κάποιου ευτροπίου, ήταν ο αγών εναντίον κάτι κυριών των τιμών που ήταν μέσα στα ανάκτορα και ήταν ακόμα ο αγών εναντίον της βασιλίσης Ευδοξίας. Βιβλίο ολόκληρο είναι αυτή. Τι ήταν αυτός ο ευτρόπιος? Μπόι είχε, μεγάλο, ψηλός, ρωμαλαίος, ισχυρός και αυτός που δεν είχε καμιά προσωπική αξία τον είδε σε ένα πρωί πρωθυπουργό της χώρας. Τρίβανε τα μάτια τους, ο κόσμος όλος. Πώς έγινε αυτός πρωθυπουργός? Ύπατος, αυτό σημαίνει. Ο πρώτος ύπατος είναι ο σημερινός πρωθυπουργός. Πρώτος ύπατος. Πώς έγινε? Πώς, τι έκανε? Τον εξέλεξε ο λαός? Όχι. Βγήκε από τις κάλπες. Τον εξέλεξε. Ήτανε ο ευνοούμενος της εσχάς και ακοράς του και ανηδίκου βασιλίσης Ευδοξίας. Αυτή τον εξέλεξε και τον έφτασε πρωθυπουργό. Έχει τέτοια έσχη το Βυζάντιο. Ναι. Ο Ευτρόπιος λοιπόν έγινε ύπατος. Πρωθυπουργός της χώρας έγινε. Μάλιστα. Όλοι τους απορούσανε πώς έγινε ο Ευτρόπιος. Μόλις έγινε ο Ευτρόπιος, ανέπτυξε μια δραστηριότητα αρπαγής και πλονεξίας. Δεν άφησε σπιτάκι χείρας και ορφανού. Το υπόγειά του ήταν γεμάτο χρυσά. Του φώναζε ο Χρυσόστομος. Ο δρόμος που πήρες είναι κατά τίποτα. Είχε μεθύσει. Δεν μεθάει μόνο ο άνθρωπος. Δεν μεθάει μόνο από άνθρωπο το κρασί. Αυτό είναι το λιγότερο, το πιο αθώο, μεθύσει. Μεθάει από τρία πράγματα ο άνθρωπος. Ουέ οι μεθύοντες ανεφήνου. Μεθάει ο άνθρωπος από το χρήμα. Μεθάει ο άνθρωπος από τη γυναίκα, από την ειδονία, από την διαστία. Μεθάει ο άνθρωπος από τη δόξα. Μεθύσα τρομερά αυτά. Εγκληματικά μεθύσα. Ο άλλος ξεμεθάει. Ο αυτός δεν ξεμεθάνε αυτοί. Λοιπόν είχε μεθύσει αυτός από τα χρήματα, από τις γυναίκες, από τις άρωτες με την αυτοκράτορα κλπ. Είχε πλέον έξω φρονών εκεί. Απάνω στη δόξα του και στην ακμή τίποτα δεν υπολόγιζε. Του φώναζε ο Χριστός. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υγονίστη εναντίον του ευτροπίου, του ευνοουμένου της αυτοκρατήριας Ευδοξίας, αλλά υγονίστη ακόμα και με την αυτοκράτορα. Και στην πάλι, εδώ είναι τα μυστικά, στην πάλι του Αγίου Ανδρός, του Χρυσοστόμου και αυτοκρατήρας, είναι γυναίκα. Νίκη εσχά. Και επονίδιστον δια των γυναικείων γένος. Πώς, τι είχε με την Ευδοξία? Αυτή τι ήτανε? Αυτή ήτανε μια αγράμματος και αστοιχίατος και έξω από τα ήθη και τα έθιμα του Βυζαντίου, αλλά είχε ένα μεγάλο προσόν που είναι το δόλωμα των ανοήτων και των βλακών. Μόνο ανανόητοι και βλάκες πέφτουν στα δίκτυα αυτά. Είχε το προσόν της ωραιότητος. Κάτω από την ορότητα εκρύπτονται όλοι άβυσσος και όλοι κόλασσες. Κατόρθωσε αυτή να κάνει παιχνίδι. Παιχνίδι είχε στα χέρια του τον Αρκάδιο. Τον έπαιζε, τον έκανε ένα βλάκα, ένα ηλίθιο βασιλιά και αυτοκράτορα. Αυτή το εφιέστα των αυτογίνεων το έπαιζε όπως ήθελε. Ανέβαζε και κατέβαζε τους πάντας. Και νόμιζε θα παίξει τον Χριστό. Δεν τον έπαιξε. Τι έκανε? Πήγανε στα ανάκτορα οι κυρίες των τιμών και λέγανε στη Βασίλισσα, μα εσύ. Οι κόρακες που μαζεύονται γύρω από τα ανάκτορα πάντοτε. Λέγανε στη Βασίλισσα, τέτοια Βασίλισσα, πιο ωραία, τέτοια καλονή δεν υπάρχει στον κόσμο. Είναι κρίμα, λέει. Πρέπει να σου φτιάσουμε το άγαλμα. Και κάνε έρανο και φτιάσανε ένα άγαλμα της Βασίλισσας. Και πού το στήσανε? Πού το στήσανε? Πού τους έβαλε ο διάλογος να το στήσανε? Το στήσανε απ' έξω από την Αγιά Σοφιά. Και υπήρξε την αυτοκράτορα ότι αν δώσει, τα χτίσει εβδομάδα, εάν μια εβδομάδα δεν σηκώσει το άγαλμα, το δέλημα ρημόσεως, θα σηκώσει επανάσταση μέσα στην πόλη. Τι έκανε, κάτι άλλο. Αφόρησε τους διοργανωτάς της τελετής. Όλους αυτούς, υπάτους, στρατηγούς, τους αφόρησε. Τους αφόρησε. Ως μιλούντας το Ιεράν. Όταν μάθανε στα ανάκτορα ότι δεν αναστιεύεται, αλλά ότι είναι ξύφος ουράνιο. Πάει αγών εναντίον υπάτων, στρατηγών, αυλών, κυριών κλπ. Αυλών. Τότε άρχισε πλέον ο αγών, ο μακρός εκείνος αγών και έφυγε. Δυο φορές εξορίες. Φεύγει, πάτε το χάρτη. Πέρασε τον Βόσπορο, πήγε στο Κιστικείο, στην Προύσα, προχώρησε στα βαθιά πέρα μέχρι την Αρμενία. Κατάκοπος, ξυπλημένος, πονεμένος.
διωγμένος, ο μεγάλος μάθης του καθήκοντος, ο βασιλεύς των Ιεροκηρύκων που δεν γνώρισαν αιώνες. Επιτέλους, ένα βράδυ που βασίλευε ο ήλιος σε ένα μικρό χωριό που υπάρχει μέχρι σήμερα στα κόμμωνα της Αρμανίας, εκεί παραμονή ακριβώς της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, τη νύχτα, εκεί ξαπλώθηκε πλέον εκεί μέσα στον αίσκον αυτόν και λέγουν ότι το βράδυ είδε όραμα ο μάρτης ο βασιλίσκος, φάνηκε στον ύπνο του και του λέει: «Αδελφέ Ιωάννη, θα'ς, αύριο μαζί θα άμαθα. Απόψε μόνο είσαι κάτω στη γη, αύριο θα είμαι μαζί». Όλη νύχτα είχε αγωνία. Το πρωί σκόθηκε, μοίρασε τα ρούχα του στους στρατιώτες που συνόδευαν, έκανε το σημείο του Σταυρού 3 φορές στο όνομα της Αγίας Τριάδος και μετά τι είπε, κάτι λόγια που δεν υπάρχουν ζυγαριά να τα διηγήσω. «Δόξα το Θεό πάντων ένεκα, δόξα το Θεό πάντων ένεκα», και παράδειγε την Αγία του ψυχή στο Θεό. Η μέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ένα μόνο επιθυμώ να ρωτήσω. Ένα επιθυμώ να βγούμε από εδώ μέσα με κάποιο δίδαγμα. Θεωρία ήσαν αυτά όλα. Το δίδαγμά μας. Ποιο το δίδαγμα? Το δίδαγμα. Μέσα. Ακούω φούνη. Δεν ακούτε, αδέρφια μου? Εγώ ακούω. Δεν μπορώ. Ζαλίζομαι. Δεν βγουν τα αυτιά σας. Δεν βγουν. Ω Κεσάρια. Ω πόλης. Ω πόλης Αγία. Που πέρασα πάνω και μάλ. Και σάρωσε όλες τις ωραίες εκκλησίες σου για τις αμαρτίες ημών. Σημεία των καιρών. Σημεία των καιρών. Όλος το τόπος εκεί, ο, που ήταν περιβόλη του Χριστού, ο Κεσάρια, ο Αντιόχεια, ο πόλης, ο Αρμενία. Μέσα από τα λαγκάδια και τα βουνά έρχεται μια φωνή, διασχίζει τους αιώνας. Ακούω τη βροντεράν φωνή του Μεγάλου Βασιλείου. Ακούω τη σάλπιγγα του Ιερού Χρυσοστόμου. Ακούω την φωνή, την απαστράπτουσαν φωνή, την ηχεία σαν φωνή. Ακούω τη φωνή του Γρηγορίου. Δεν ακούτε? Σάλπιγγες είναι, σαλπίζουν. Τι μας λένε? Τι μας λένε? Τι μας λένε? Αγωνιστείτε! Αγωνιστείτε! Αδελφοί μου, μια σταχυολογία, κάτι ελάχιστα είπαμε από την αγωνιστική ζωή, διότι έχουμε εντολή από τον Απόστολο της Καινής Διαθήκης: «Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών, ή την εσελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού, όν αναθερούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήσε την πίστη». Πρέπει να τους θυμούμε, πρέπει να αναπολούμε τη ζωή τους, πρέπει να μιμηθούμεθα το βίο τους. Παραπάνω από όλα το θέλημα του Θεού. Τι έκαναν αυτοί? Και οι τρεις αντεστάθησαν στην εποχή τους. Πρέπει και εμείς να αντισταθούμε στην εποχή μας. Μα πώς το εννοείς? Θα το κάνω λιανά τώρα. Όπως αυτοί λέγω αντεστάθησαν, πρέπει και εμείς να αντισταθούμε στην εποχή μας. Με άλλα λόγια, αδελφοί μου και αδελφές μου, εδώ στη γη που ευρισκόμεθα, στη φλούδα αυτή της γης, πιστέψατε με, δεν μας έφερε ο Θεός. Ακούσατε με, δεν μας έφερε ο Θεός εδώ στη γη να ζήσουμε τα λίγα 8 χρόνια και να κάνουμε τα γέμια του Θεού. Δεν μας έφερε ο Θεός εδώ στον κόσμο να κάνουμε τα κέφια της σάρκας μας, των επιθυμιών μας. Δεν μας έφερε να κάνουμε τα κέφια του κόσμου και του διαόλου εδώ μέσα. Μας έφερε να κάνουμε το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Τι λέμε στην προσευχή μας κάθε βράδυ? Τι λέμε? Γεννηθήτω το θέλημά σου. Το θέλημά σου. Όχι το θέλημα του Α, του Β, του Γ. Το θέλημά σου. Ως τον ουρανό και επί της. Και συνεπώς, όταν παρουσιάζεται περίπτωση που το θέλημα του κόσμου, το θέλημα της σάρκας, το θέλημα της γειτονιάς, το θέλημα του κόσμου είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, εμείς να εκλέξουμε ασυζητή το θέλημα του Θεού. Είμεθα, αγαπητοί μου, ψόφια, τι ψάρια είμεθα εμείς, ψόφια ή ζωντανά? Αν είμεθα ψόφιοι χριστιανοί, θα μας πάρει το ρεύμα αυτό μια ζωή και θα μας ρίψει μέσα στην όβυσσο της αμαρτίας. Αλλά αν είμαστε ζωντανοί, δεν θα πάμε, δεν θα μας παρασύρει το ρεύμα, αλλά θα πάμε κόντρα με το ρεύμα. Κόντρα με όλα τα ρεύματα. Κόντρα και πάλι κόντρα. Δεν θα υποκύψουμε στο διάβολο. Δεν θα υποκύψουμε. Ό,τι να συμβεί, αν ό,τι να γίνει πάνω στον ντουνιά, εμείς δεν θα υποκύψουμε. Θα πηγαίνουμε κόντρα με τα ρεύματα. Και είναι μεγάλη ευλογία, αγαπητοί μου, μεγάλη ευλογία να φέρουμε τέτοια αντίσταση μέσα εις τον κόσμο. Να μην είμαστε με τον κόσμο, με το ρεύμα του κόσμου. Μα θα υποφέρει. Αν θα κρατάει
βαθιά. Θα είναι εναντίον τα πόντα σου. Θα αφημέρα, θα λιγοστέψει. Θα κατεβεί κάτω ο διάολος και θα κοσκινήσει τον κόσμο. Και τον κοσκινίζει. Και οι χριστιανοί υποχωρούν. Και μια μέρα θα ξημερώσουμε, αδελφοί μου. Και θα είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Άλλοι θα είναι χιλιαστέ. Άλλοι θα είναι μασόνοι. Άλλοι θα είναι φράγκοι. Άλλοι θα είναι προτεστάτοι. Άλλοι θα είναι όλων των ρευμάτων. Θα τους πάρει όλα ζήτημα αν θα μείνουν ελάχιστοι. Όσοι μείνουν. Και αν παιδί μου μέσα στο σπίτι σου μείνεις ένας, μείνε μέσα στο σπίτι σου ένας. Και αν ο πατέρας σου και η μάνα σου και όλοι, μείνε ένας. Και από τους χίλιους χριστιανούς, αδελφοί μου, από τους χίλιους χριστιανούς, ακούτε, τα λέει η Αποκάλυψη αυτά, τα λέει τα βιβλία του Θεού, από τους χίλιους χριστιανούς, ένας αν θα μείνει πιστός, ένας αν θα μείνει πιστός στον Χριστό, 999 δεν θα πιστεύουν πλέον τίποτα, θα βλαστημάνε το Θεό, θα λυσάζουν σαν τα λυσασμένα σκυλιά που δεν γνωρίζουν τον αφεντικό τους, έτσι θα γίνουνε, αλλά εμείς και ένας αν μείνουμε. Και ένας θα μείνει στο σπίτι και ένας μείνει με σταυράκια τα ιερά, ένας να μείνει, ο ένας θα νικήσει, ο ένας θα νικήσει.